Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι η περίοδος αυτή για τον Άκη Μάτζιο μια περίοδος που βλέπει πολύ ποδόσφαιρο ή το κάνει πάντα ούτως ή άλλως? Εντάξει, νομίζω τώρα ένας λόγος παραπάνω γιατί μπορεί να παρακολουθήσει περισσότερα παιχνίδια από τη στιγμή που δεν εργάζομαι αυτή τη στιγμή σε κάποια ομάδα, οπότε έχω λίγο περισσότερο χρόνο να τα παρακολουθώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ένας προπονητής δεν πρέπει να επαναπαύεται ποτέ. Δηλαδή πρέπει και να επιμορφώνεται, λέω εγώ πάντοτε, γιατί ένας προπονητής, ειδικά νεαρής ηλικίας όπως είστε εσείς, πρέπει αφενός να επιμορφώνεται, γιατί το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, αλλάζει, δεν μένει στάσιμο. Έχουμε δει και έχουμε δει το πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να παρακολουθεί όλες τις ομάδες, να βλέπει παίκτες, να βλέπει γενικότερα τους συναδέλφους του. Σωστό, σωστό. Ακριβώς. Δεν ούτε φυσικάζεις, ούτε επαναπαύεσαι. Όσο μπορείς. Παρακολουθείς, ενημερώνεσαι, βλέπεις, μπορεί από το κάθε μάτς να κερδίσεις, να δεις κάτι που μπορεί να σου κάνει εντύπωση. Πρέπει συνέχεια να είσαι στα όπλα. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, έτσι μιας και ξεκινήσαμε με αυτό, τι άποψη έχετε για τον Έλληνα προπονητή και ειδικότερα για τον Έλληνα προπονητή της νέας γενιάς? Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι προπονητές. Δίνεται δυνατότητα και μέσω το στην αρχή, στην πρώτη φάση των σχολών που της ΕΠΟ έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά την επιμόρφωση, και πλέον και δίνεται και δυνατότητα, έτσι όπως έχουν ανοίξει τα σύνορα και υπάρχει δυνατότητα να μπορείς να παρακολουθείς, να επιμορφώνεσαι με διάφορα ταξίδια ή επαφές που μπορεί να έχεις με οποιονδήποτε πλέον. Νομίζω ότι είναι καλός ο Έλληνας οπότε για μένα. Υπάρχει πολύ καλή φουρνιά, υπάρχουν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη και να υπάρχει χρόνος να διαθέσει τον προπονητή και όχι να είναι ο Έλληνας προπονητής εύκολη λύση, ενώ βλέπουμε ότι πολλοί ξένοι στηρίζονται και έχουν περισσότερο χρόνο να μπορέσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι αυτά που τα οποία θέλουν. Ναι. Και είναι και λίγο διαφορετικά, νομίζω, ο coach τα πράγματα με τη βοήθεια και τη τεχνολογία για ένα προπονητή. Πλέον έχετε τα προγράμματα, του υπολογιστέ. Ο κάθε προπονητή σε ένα σοβαρό κλαμπ που σέβεται τον εαυτό του έχει του ανθρώπου που αναλύουν τα παιχνίδια. Υπάρχει ένα ολόκληρο team πίσω από τον προπονητή, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένα ολόκληρο team. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η προπονητική. Και από αυτό που θυμάμαι εγώ όταν έπαιζα με του προπονητέ που συνεργαζόμουν. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πλέον ο προπονητής είναι ένας μεγάλος διαχειριστής, θα έλεγα. Είτε είναι διαχειριστής των αποδυτηρίων, είτε είναι διαχειριστής της διοίκησης με τον κόσμο, διαχείριση παιχνιδιού. Πλέον έχει τόσους συνεργάτες, έχουν, όπως είπατε και εσείς, με τεχνολογία, υπάρχει η ανάλυση των παιχνιδιών. Η προπόνηση έχει αλλάξει κατά πολύ από τα χρόνο με τον χρόνο. Βλέπουμε ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε βλέπετε ότι όλα εξελίσσονται και αλλάζουν. Ναι, και θυμάμαι μάλιστα είχα διαβάσει ένα κείμενο για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κάποια στιγμή, ο οποίος έλεγε ότι στην προπόνηση της United ουσιαστικά έβγαινε τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας από το γραφείο του για να κάνει τακτική. Όλες τις υπόλοιπες μέρες στην προπόνηση τη διεκπεραίωναν οι βοηθοί του, οι συνεργάτες του. Ναι, εκεί έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή σε σχέση με την Ελλάδα έχουμε ξεφύγει εκεί. Είναι πολύ. Νομίζω ότι. Αν θυμάμαι καλά και διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ επί εποχή Στέφενς υπήρχε η πληροφορία, δεν ξέρω, δηλαδή έτσι ενημερωθήκαμε, ας πούμε, λέγαμε ότι και ο Στέφενς, ας πούμε, δεν έκανε την προπόνηση, καθόταν σε ένα δωματιάκι κάπου, ξέρω εγώ, στο προπονητικό και παρακολουθούσε και ήταν λίγες οι προπονήσεις που έκανε. Για μας όμως φαίνεται λίγο, αν θα γίνει αυτή τη στιγμή, νομίζω δεν ξέρω αν είναι έτοιμη το ελληνικό ποδόσφαιρο να δεχτεί κάτι τέτοιο από έναν Έλληνα προπονητή. Θα το βαφτίσουν αμέσως τεμπέλη. Θα έχει κάποιους χαρακτηρισμούς, φαντάζομαι. Αλλά νομίζω σε πολλά κλαμπ στην Ευρώπη και σε προηγουμένα πρωταθλήματα αυτό λειτουργεί, γιατί πλέον ο προπονητής δεν είναι ο προπονητής, είναι ο μάνατζερ της ομάδος. Ναι. Όχι ο μάνατζερ σε εισαγωγικά, ο τζέτς που κάνει, καταλάβατε, τις μεταγραφές. Αυτά είναι ο μάνατζερ, έχει όλο το project της ομάδος. Λειτουργούν έτσι. Εμείς νομίζω ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε τόσο θεαματικές αλλαγές, θα έλεγα. Αλλά βλέπουμε όμως, όποτε είπατε και εσείς, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η προπονητική. Ναι. Πάρα πολύ. Μας είπατε στο ξεκίνημα ότι παρακολουθείτε πολύ ποδόσφαιρο, έχετε δυνατότητα. Φαντάζομαι βλέπετε και Football League εκτός από Super League. Ναι, παρακολουθώ
Τα πάντα. Τα πάντα. Είτε στην Ελλάδα, είτε σε παιχνίδια του εξωτερικού. Ναι. Φαντάζομαι έχετε δει και παιχνίδια του Άρη και των υπόλοιπων ομάδων. Ο Άρης έχει ξεκινήσει σε σχέση με πέρσι πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει αυτό τα 6-6. Εξαιρετικά θα έλεγα, ναι. Ναι. Τι είναι αυτό με την προπονητική σας ματιά που βλέπετε ότι λειτουργεί διαφορετικά φέτος τον Άρη? Γιατί πέρσι τον ξέρετε πολύ καλά, ήσασταν και προπονητής σε ένα σημείο, ναι, και έπειτα του Απόλλωνα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Άρης φέτος μπήκε στην κούρσα του πρωταθλήματος πιο υποψιασμένος. Μπήκε, θα έλεγα, με χαμηλά το κεφάλι, χωρίς πολλά και χωρίς πολλές δηλώσεις. Νομίζω ότι έχει πλαισιωθεί και το ρόστερ αλλά και γύρω από την ομάδα με άτομα τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη Football League. Ναι. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια παραστάσεις. Ναι. Και νομίζω ότι και με το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει, νομίζω ότι δείχνει ότι φέτος θεωρώ ότι μόνο αν έχει εσωτερικά θέματα, ναι, θα μπορέσει ίσως να μην εκπληρώσει το στόχο του. Ναι, σωστά, πάντοτε και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Πάντως, λέω σίγουρα εγώ όμως, δεν ξέρω ρόλο, αν συμφωνείτε εσείς, Κότς, ότι ακόμη και αν υπάρχουν κάποια εσωτερικά, όταν κερδίζεις, αυτά μπορούν να καλύπτονται πιο εύκολα. Ακριβώς. Η επιτυχία και το αποτέλεσμα νομίζω κουκουλώνει πολλά προβλήματα, όχι μόνο στον Άρη γενικά, τα οποία μπορεί να έχει κάποια ομάδα. Όταν θα έχεις ανεπιτυχή αποτελέσματα, αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά πάνω από το χαλάκι, θα έλεγα. Ναι, ναι, σωστά. Αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, στο γήπεδο μέσα, τι βλέπετε από πλευράς Άρη? Είδαμε και σε αρκετά παιχνίδια, και με την Παναχαϊκή και με τον Εργοτέλη, ο Άρης τα πρώτα ημίχρονα να μην μπαίνει έτσι, δεν ξέρω να πω, λίγο νοθρός, λίγο μπλαζέ σε κάποια παιχνίδια, και να έχει την ποιότητα όμως και την τύχη πολλές φορές, αν θέλετε, να τα γυρίζει τα παιχνίδια. Να. Εντάξει, όλα χρειάζονται, και ποιότητα και τύχη και το καλό timing που μπορεί να έχει μια ομάδα. Νομίζω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορώ να... Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έτσι κάποια ημίχρονα δεν έχει μπει έτσι, μάλλον όπως θα ήθελε ο κόσμος του Άρη, η ομάδα του Άρη και ο προπονητής μάλιστα. Δεν γνωρίζω γιατί γίνεται αυτό, αλλά νομίζω ότι και τα κακά ημίχρονα, αν θέλετε, μπορεί και τα γυρνάει τα παιχνίδια, ειδικά αυτές τις δύο ανατροπές που έκανε. Ναι. Και περισσότερο και το παιχνίδι του Εργοτέλη, που ήταν πιο δύσκολη ανατροπή, θα έλεγα, σε σχέση με τις Παναχαϊκής. Ναι. Έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι και βάσει αποτελέσματος. Ναι. Υπάρχει... Έχει ποιότητα, ναι. Έχει ποιότητα και υπάρχει, όπως είπα και πριν, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι έμπειρα στην κατηγορία. Και άλλα παιδιά τα οποία γενικά είναι έμπειρα και είναι καλοί ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τη Super League. Ναι. Είχατε και εσείς αρκετά παιδιά από αυτά πέρυσι στον Απόλλωνα, τους ξέρετε, ναι, καλύτερα και από εμάς. Ναι, ναι. Αξιόλογοι ποδοσφαιριστές που νομίζω ότι ήρθαν στον Άρη για να βγει ομάδα κατηγορία. Ναι. Από την αρχή του καλοκαιριού γίνεται πάρα πολύ κουβέντα στον Άρη και στην κατηγορία γενικότερα στη Football League για έναν άνθρωπο τον οποίο επίσης τον ξέρετε και έχει συναντήσει, τον Παύλο τον Μυροφορίδη. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο σημαντική την παρουσία του σε μια ομάδα, ειδικά όταν μιλάμε για τη Football League? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είσα με τον κύριο Μυροφορίδη το εξάμηνο στον Απόλλωνα από το Γενάρη μέχρι το καλοκαίρι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι πανέξυπνος, ξέρει να φτιάχνει ομάδες, ξέρει να φτιάχνει αποδυτήρια, είναι γνώστης της κατηγορίας πάρα πολύ καλά. Ναι. Και όπως είπα και πριν, είναι σημαντικό να έχεις καλή ομάδα εντός τεσσάρων γραμμών, αλλά να έχεις και καλούς ανθρώπους που να είναι κοντά στην ομάδα και να ξέρουν να χειρίζονται την ομάδα σε περιόδους καλές, σε περιόδους που η ομάδα δεν είναι καλή, σε περιόδους κρίσεων, να μπορεί η ομάδα να έχει μια ηρεμία, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και σίγουρα δεν μπορεί να έχει μόνο νίκες σε κάποια ομάδα. Θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα, θα έρθουν και οι εντάσεις, και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίοδο να υπάρχει ηρεμία για να μπορέσεις έτσι να ξεπεράσεις την κρίση που μπορεί να τύχει σε κάποια ομάδα. Είναι σημαντικό. Ας πούμε για τον Άρη, που και ο κύριος Μυροφορίδης είναι εκεί. Φτιάξαν την ομάδα από την αρχή με τον προπονητή. Είναι ένα αυτό σημαντικό κομμάτι, Coach, γιατί ο Άρης, το λέγαμε από το ξεκίνημα φέτος τη σεζόν,
από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας απέκτησε 14 ποδοσφαιριστές στο σύνολο. Οι 13, με εξαίρεση τον Πλατέλα, που είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη ασφαλώς, που ήρθε πιο μετά, ήταν από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στο βουνό μαζί. Αυτό κάνει πιο εύκολο, είναι πολύ σημαντικό, κάνει εύκολο τη δουλειά των προποντών. Ναι. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε ένα παίχτη από την πρώτη μέρα, να του περάσεις τι θέλεις, να του περάσεις τη φιλοσοφία σου. Και όχι μόνο αυτό, είναι και θέμα χημίας και ομοιογένειας. Δηλαδή είναι σημαντικό η ομάδα να δουλέψει μαζί 60 μέρες και σημαντικό να είναι 20 μέρες και 10, και όταν θα έρθει κάποιος αργά, δεν είναι μόνο ότι θα έχει χάσει τις πρώτες μέρες προετοιμασίας, ότι χάνει και χρόνο μέχρι να φτάσει σε επίπεδο που θα είναι οι πρώτοι που ξεκινήσανε, καταλάβατε. Οπότε είναι πολύπλοκο, λίγο σύνθετο το θέμα της, αν ξεκινάει μια ομάδα μαζί από την αρχή ή χτίζονται πολλές ομάδες προς το τέλος. Ναι. Είναι αυτό ένα στοιχείο που θα παίξει ρόλο και στο μάτς της Κυριακής, για να πάμε και σε αυτό με τη Δόξα, γιατί η Δόξα είναι το αντίθετο. Είναι μια ομάδα η οποία πρόσθεσε αρκετούς παίκτες, βέβαια έμπειρους, γιατί και με θητεία σε Σούπερ Λίγκα, αλλά τους πρόσθεσε τελευταία στιγμή. Ναι, σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Η ομάδα της Δράμας χρειάζεται χρόνο. Ναι, μεν, όπως είπατε και εσείς, που έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, έχει έμπειρα παιδιά στο ρόστερ. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό, το ότι ήρθαν αργά, βγήκαν αρκετοί τραυματισμοί για τα 5 πρώτα παιχνίδια, 6 πρώτα παιχνίδια. Μυϊκοί τραυματισμοί. Μυϊκοί τραυματισμοί, γιατί όλα αυτά είναι λογικό όταν ο παίκτης έρχεται πολύ αργά. Πρέπει να παίξει, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και 100% έτοιμος, οπότε όλα αυτά βγάζουν κάποια προβλήματα που η κάθε απώλεια στοιχίζει την ομάδα και στον προπονητή όταν λείπει ένας σημαντικός παίχτης. Αυτό ο Άρης δείχνει ότι δεν το έχει, γιατί ξεκίνησαν τα παιδιά μαζί. Δουλέψαν μαζί από την πρώτη μέρα οι περισσότεροι, όπως είπατε, σχεδόν όλοι οι παίχτες, 13 από τους 14. Και από εκεί και πέρα, στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι ο Άρης υπερτερεί. Από εκεί και πέρα όμως, καθαρά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι με δύο ιστορικές ομάδες. Θέλει προσοχή, θέλει προσπάθεια. Περιμένεις να πάει πολύ στη δύναμη το μάτς αυτό? Σίγουρα θα έχει δύναμη. Νομίζω όμως και η Δράμα έχει παιδιά τα οποία, όπως είπατε και εσείς, που είναι και έμπειροι ποδοσφαιριστές, έχουν και ποιότητα που προέρχονται από τη Super League. Πολλά παιδιά, πολλοί ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τη Super League, μέχρι να προσαρμοστούν στο πρωτάθλημα της Football League, βλέπουμε ότι δυσκολεύονται. Και το είδαμε και αυτό και πέρσι με πολλά παιδιά του Άρη. Ότι μέχρι να προσαρμοστούν υπήρχαν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Γιατί είναι άλλο ποδόσφαιρο το ένα, άλλο ποδόσφαιρο το άλλο. Απλά, αφού μιλάμε για τον Άρη, νομίζω ότι πλέον ο Άρης είναι πιο υποψιασμένος. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είτε παίζει μέσα είτε παίζει εκτός έδρας. Αλλά με το ξεκίνημα που έκανε και με την θεωρώ και τις λύσεις που έχει η ομάδα και το ρόστερ, σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί για την άνοδο. Αν περάσει αλόβητος coach από αυτά τα δύο παιχνίδια που έχετε ακολουθεί και με τον Όφη στα Καπάκια, το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα στο Βικελίδης, πιστεύεις ότι πλέον ουσιαστικά θα είναι σαν να λέει ψάξτε για το δεύτερο από την 8η και όλα σαν να είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Ψυχολογικά και για τον Άρη, για τους αντιπάλους, θα είναι κάπως έτσι. Αλλά θα είναι πάρα πολύ νωρίς άμα επαναπαθεί από την 8η αγωνιστική και όσους βαθμούς διαφορά. Αν έχει και 6 και 7 και 8, νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς. Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο και θέλει δηλαδή προσπάθεια και όχι εφησυχασμό μέχρι το τέλος. Ναι. Τι βλέπετε, Άρη, Δόξα, Όφη, Παναχαϊκή, αυτές κατά πρώτο λόγο για τις δύο θέσεις που θα παλέψουμε μέχρι το τέλος? Νομίζω ναι, ομάδες αυτές, ίσως και βέβαια έχουν χάσει λίγο και τα Τρίκαλα και η Καλαμαριά βαθμούς, έχουν χάσει, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί βλέπω ότι υπήρχε μια σειρά της πρώτης αγωνιστικής που παίζανε πολλά ντέρμπι, ήταν όλα τα μάτς μαζί. Μετά μπαίνουν οι ομάδες σε πιο βατό πρόγραμμα, θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων, 5-6 ομάδες, οι οποίες πιστεύω θα διεκδικήσουν κάθε μία με τις πιθανότητες τους τις δύο προνομιούχες θέσεις. Υπάρχει βέβαια και δυνατότητα, και πρέπει να το βάλουμε αυτό στην κουβέντα μας, coach. Ο Γενάρης είναι πολύ κοντά, θα έχουν παίξει ομάδες μόλις 8-9 παιχνίδια και θα έχουν τη δυνατότητα, όποιοι έχουν εν πάση περιπτώσει, και την οικονομική δυνατότητα να κάνουν και να καλύψουν τα κενά τους για να πάνε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτό λέω ότι
και τα δύο μάτς να πάρει ο Άρης, νομίζω ότι θα είναι λάθος να έφυγε σιγά στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Μπορούμε να δούμε ότι από το Γενάρη, ενώ θα έχουν παιχτεί πόσα είναι το 7ο την Κυριακή, αλλά να είναι άλλα 3. Αλλά 2, ναι, 9 αγωνιστικές είναι όλα θα παιχτούν. 9 αγωνιστικές και μετά μπορούμε να δούμε άλλες ομάδες, εντελώς διαφορετικές από αυτές που είδαμε τις 9. Και υπολείπονται πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε ο δεύτερος γύρος, μάλλον μετά το Γενάρη, δεν ξέρεις πώς μπορούν να παρουσιαστούν οι ομάδες. Ή όσες τέλος πάντων, όπως είπατε και εσείς, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ομάδα με μεταγραφές. Επειδή έχεις περάσει από τον Άρη ως ποδοσφαιριστής, ξέρεις πάρα πολύ καλά την ψυχολογία γενικότερα, το κλίμα. Φέτος τέθηκε από την πρώτη στιγμή κότσικα ένα στοίχημα και από τον προπονητή και από τον κύριο Μυροφορή και από τους παίκτες. Να επιστρέψει σιγά σιγά ο κόσμος στο γήπεδο, ο οποίος πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια και είναι, αν μη τι άλλο, και η μεγάλη διαφορά του Άρη με όλους τους υπόλοιπους, νομίζω, στην κατηγορία. Εντάξει, νομίζω, ναι, είναι το μέγεθος του Άρη. Νομίζω ναι, δεν συγκρίνεται. Έτσι, δεν είναι ομάδα, δεν είναι το μέγεθος του Άρη για football league. Το μέγεθος του Άρη είναι μόνο για τη Super League, είναι μεγάλη ομάδα. Και νομίζω ότι μεγάλο όπλο για την ομάδα είναι ο κόσμος. Άρα πολλά πολύ καλά έκανε η ομάδα, η διοίκηση, ο τεχνικός διευθύντης, ο προπονητής. Το μεγάλο σίγμα πρώτα να έρθει η μεγάλη δύναμη του Άρη, που είναι ο κόσμος, να μαζευτεί σιγά σιγά, γιατί λογικό είναι να υπάρχει έτσι και στεναχώρια για απογοήτευση. Αλλά νομίζω ότι θα βοηθάνε την ομάδα. Και να τρώγοντας έρχεται και η όρεξη, νομίζω. Εντάξει, λογικό είναι. Όταν η ομάδα παίρνει αποτελέσματα καλά, λογικά και ο κόσμος να ενθουσιάζεται και να πλησιάζει πιο πολύ κοντά στην ομάδα. Και νομίζω ότι ο Άρης χρειάζεται τον κόσμο του. Σίγουρα χρειάζεται τον κόσμο του. Είναι μεγάλη δύναμη για μια ομάδα ο κόσμος. Για το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο και έχει πάρα πολύ δρόμο ώστε να καταφέρει στο τέλος της σεζόν να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει ο Άρης. Και σε συνδέει και κάτι περίεργο με τον coach πάνω. Ήσουν εσύ που τον διαδέχτηκε στον Απόλλωνα, τώρα είναι προπονητής στον Άρη, έχεις περάσει από τον Άρη. Είναι ιστορίες οι ποδοσφαιρικές αυτές που είναι πραγματικά... Ποδοσφαιρικές, ναι. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όλα είναι ένα ρολόι, θα έλεγα. Εντάξει, είναι ένα νέο παιδί και ο Δημήτρης. Έχει ξεκινήσει καλά και εύχομαι να έχει ανάλογη συνέχεια. Να ευχηθούμε και εμείς, coach, ό,τι καλύτερο. Σύντομα να σε δούμε ξανά στους πάγκους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα και ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Υγεία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.